Κύριε Υπουργέ, τον Ιούλιο του προηγούμενου έτους κατατέθηκε ερώτηση από το κόμμα μας προς το Υπουργείο Εργασίας και Περιβάλλοντος για τις απαράδεκτες συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας στη βιομηχανία φωσφορικών λιβασμάτων στην Καβάλα και τα συνεχόμενα εργοδοτικά εγκλήματα. Στη συγκεκριμένη ερώτηση τονίζονταν ότι η ανησυχία των εργαζομένων αλλά και των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής δικαιολογημένα μεγαλώνει εξαιτίας των απαρνητών περιστατικών, κατά τα οποία κινδύνευσε η σωματική ακυριότητα και η ζωή των εργατών. Παράλληλα, αναδεικνύονταν οι αιτίες αυτής της κατάστασης, που δεν είναι άλλες από την εγκληματική τακτική της εργοδοσίας να μην παίρνει όλα τα απαραίτητα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας που τα λογαριάζει φυσικά ως κόστος, να επιβάλλει την εντατικοποίηση της εργασίας στα όρια των φυσικών αντοχών, οι απαραίτητες προγραμματισμένες και έκτακτες εργασίες συντήρησης είτε να μην γίνονται καθόλου είτε να καλύπτονται με προχειρότητες και πατέντες. Επιπρόσθετα, σοβαρή είναι η κίνδυνη από τη μόλυνση του περιβάλλοντος, την εναπόθεση του φωσφογύψου, την πιθανότητα για βιομηχανικό ατύχημα μεγάλης έκτασης. Τραγική επιβεβαίωση όλων των παραπάνω αποτελεί το νέο εργοδοτικό έγκλημα, θανατηφόρο αυτή τη φορά, με θύμα 30χρονο εργάτη στις 21/12/22. Οι εργαζόμενοι πληρώνουν ακόμα και με τη ζωή τους την εγκληματική πολιτική όλων των κυβερνήσεων, με την απαξίωση των κρατικών ελεκτικών μηχανισμών, μέχρι και τη δυνατότητα ομαδικών απολύσεων, ενάντια στις οποίες παλεύουν στο δρόμο του αγώνα και στα δικαστήρια οι απολυμμένοι εργαζόμενοι των φωσφορικών λιβασμάτων. Οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι, λόγω της μακρόχρονης εμπειρίας τους και της εξειδίκευσής τους, μαζί με το γεγονός ότι ήταν αορίστου χρόνου, εξασφάλιζαν σε μεγάλο βαθμό την υγεία και την ασφάλεια όλου του προσωπικού. Αποδεικνύεται ότι οι εργασιακές σχέσεις λάστιχο που κυριαρχούν στον χώρο ενέχουν πολλούς κινδύνους για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων. Με βάση τα παραπάνω, κύριε Υπουργέ, ρωτάστε τι θα κάνει η κυβέρνηση για να διαλευκανθούν οι συνθήκες του δυστυχήματος και να μην υπάρξει καμία συγκάλυψη. Να καταλογιστούν οι εργοδοτικές ευθύνες και να διερευνηθούν και τα υπόλοιπα περιστατικά και άλλα που αποκρύβονται και για τα οποία δεν έχει δοθεί ακόμα καμία απάντηση. Και επίσης, τι θα κάνετε για να γίνουν άμεσα όλοι οι αναγκαίοι έλεγχοι από τους αρμόδιους φορείς και να πάρθουν από την εργοδοσία όλα τα μέτρα που απαιτούνται για την προστασία της υγείας των εργαζομένων, της ασφάλειας των εγκαταστάσεων, της προστασίας του περιβάλλοντος, την αποφυγή βιομηχανικού ατυχήματος μεγάλης έκτασης και να σταματήσει το έσχος της εντατικοποίησης με τα 12 ώρα και να επανέλθουν οι απολυμμένοι έμπειροι και εξειδικευμένοι εργάτες στη δουλειά τους, σύμφωνα και με τη δικαστική απόφαση, την πρωτόδικη που τους δικαίωσε, και για να γίνουν όλοι οι εργαζόμενοι αορίστου χρόνου. Αξιότιμη κύριε Στολτίδη, καταρχάς επιτρέψτε μου να ξεκινήσω εκφράζοντας τα θερμά μου συλληπιτήρια στην οικογένεια του άτυχου εργαζόμενου. Κάθε απώλεια και μάλιστα εν ώρα εργασίας είναι ένα πολύ βαρύ φορτίο για τους οικείους του εργαζομένου που χάθηκε, αλλά και για την κοινωνία μας συνολικά. Το τραγικό αυτό γεγονός υπενθυμίζει δυστυχώς με τον πιο σκληρό τρόπο την ευθύνη τόσο των εργοδοτών όσο και της πολιτείας απέναντι στους εργαζόμενους, ώστε να περιοριστούν όσο το δυνατό περισσότερο τα εργατικά ατυχήματα. Βασική επιδίωξη του πλαισίου εργατικής νομοθεσίας ήταν και παραμένει η τήρηση των μέτρων ασφαλείας και η διακίνηση και η διασφάλιση της προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων. Αναφορικά τώρα με το συγκεκριμένο ατύχημα, σύμφωνα με την ενημέρωση που έλαβα από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΣΕΠΕ, οι επιθεωρητές ασφάλειας και υγείας μετέβησαν αμέσως μόλις ενημερώθηκαν στον χώρο του συμβάντος και διενήργησαν έρευνα για την ενέβρεση των αιτίων που το προκάλεσαν. Από τον έλεγχο προέκυψε ότι ο Θανόν, που ήταν υπάλληλος εργολαβικής εταιρείας, βρισκόταν στον χώρο προκειμένου να επισκευάσει ένα φίλτρο αποκονίωσης στο τμήμα λιοτρίβησης φωσφορίτη. Ενώ ο εργαζόμενος εκτελούσε τη συγκεκριμένη εργασία, παρασύρθηκε από περιστρεφόμενο εξοπλισμό με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του. Τόσο η εταιρεία κύριος του έργου, η PFIC Limited, όσο και η εργοδότερη εταιρεία του Θανόντα, η Septorius Limited, κλήθηκαν σε παροχή γραπτών εξηγήσεων, καθώς σύμφωνα με το ΣΕΠΕ δεν είχε εξασφαλιστεί ασφαλής πρόσβαση και παραμονή του εργαζόμενου στον χώρο εργασίας και δεν είχε γίνει η διακοπή της λειτουργίας του επίμαχου μηχανήματος. Αυτά είναι τα γεγονότα. Δεν υπάρχει ακόμα έκθεση, αλλά θα τη λάβουμε σύντομα. Η διερεύνηση βρίσκεται σε εξέλιξη και η έκθεση έρευνας που θα συνταχθεί θα διαβιβαστεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή Καβάλας. Για τη συγκεκριμένη επιχείρηση, κατά την τελευταία τριετία, δηλαδή από το διάστημα 1η-1η του 20 μέχρι σήμερα, έχουν αναγγελθεί στο ΣΕΠΕ 27 εργατικά ατυχήματα, τα οποία και διερευνήθηκαν όλα. Μέσα στη χρονική περίοδο, οι αρμόδιοι επιθεωρητές έχουν διενεργήσει 25 ελέγχους ή επανελέγχους στο συγκεκριμένο εργασιακό χώρο. Από τα 27 ατυχήματα που έχουν αναγγελθεί σύμφωνα με το ΣΕΠΕ, όλα ήταν ελαφρά
εκτός από δύο. Αυτό που συζητάμε σήμερα, το οποίο ήταν δυστυχώς θανατηφόρο, και ένα ακόμα βαρύ εργατικό ατύχημα που έλαβε χώρα στις 25 έκτου του 2022 και για το οποίο εσείς νομίζω είχατε υποβάλει γραπτή ερώτηση για το ατύχημα εκείνο που παθών υπέστη χημικά εγκάβματα δευτέρου και τρίτου βαθμού. Η έκθεση έρευνας αυτού του ατυχήματος διαβιβάστηκε στην αρμόδια εισαγγελία στις 6/9 του 2022. Παράλληλα, επιβλήθηκαν και διοικητικά πρόστιμα και στις δύο εμπλεκόμενες εταιρείες. Για την εταιρεία Λιπάσματα Καβάλας το πρόστιμο ήταν 17.000 ευρώ, ενώ για την εταιρεία του εργολάβου της Επτόριος το αντίστοιχο πρόστιμο έφτασε τις 20.300 ευρώ. Αυτά είναι τα περιστατικά, κύριε Στολτίδη, σύμφωνα με την ενημέρωση που είχαμε από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Συνεχίζεται η έρευνα. Το πόρισμα θα κατατεθεί στην εισαγγελία Καβάλας και προφανώς θα το λάβουμε και εμείς υπόψη. Και θα επανέλθω στη δευτερολογία μου για το γενικότερο πλαίσιο. Σας ευχαριστώ. Κύριε Υπουργέ, 2.200 θάνατοι, δολοφονίες, εγκληματικά, εγκλήματα εργοδοτικά, εργαζομένων από το 1999. Μιλάμε για κηρυγμένο πόλεμο από τις εργοδοσίες στους εργαζόμενους. Αλλά εδώ το θέμα είναι ποια είναι τα όπλα τους. Η μη έλεγχη, η ασυδοσία που είναι στα χέρια τους. Η εντατικοποίηση, αυτά τους θα δώσατε όλες οι κυβερνήσεις. Αυτά τα όπλα δεν τα πήραν μόνοι τους. Από το 2016 που το πρώτο απολύθηκαν οι 132 εργαζόμενοι, κατήγγειλαν ότι η επιχείρηση ιδιοκτησίας Λαβρεντιάδη κατήργησε το Συμβούλιο Υγιεινής και Ασφάλειας, που είναι και θεσπισμένο και επιβεβλημένο σε τέτοιου είδους επιχείρησης με αυτή την επικινδυνότητα το είδος. Φωνάζουν από τότε για τον κίνδυνο και για τη ζωή των εργατών και του λαού της περιοχής. Ανενόχλητη όμως η εργοδοσία τόσα χρόνια. Από το 2016, και ξέρουμε ποιες κυβερνήσεις ήταν, ο τρόπος δημιουργίας παρένθετων εταιριών που το αξιοποιεί, βοηθάει και για τη διάχυση ευθυνών στα ατυχήματα, δυστυχήματα, να μην βγαίνει άκρη δηλαδή ποιος φταίει. Προηγήθηκαν, κύριε Υπουργέ, όπως είπατε, για το ένα, δύο μεγάλα ατυχήματα. Ο ένας παραλίγο παράλυτος ο εργαζόμενος έπεσε από ύψος 25 μέτρα λόγω σκουριασμένων σημείων στήριξης και ο άλλος κατακάηκε ολόσωμα από βάνα που έσκασε. Και υπάρχουν και αντίστοιχες καταγγελίες για εξαντλητική δουλειά και ωράρια που προσθέτει. Διονγκώνει τους κινδύνους, είναι αυτονόητο. Και πολύ μικρότερα, πολλά καθημερινά συμβάντα τα οποία τα βγάζουν, λέει, με αγροτικά, για να μην φανεί. Το θράσος της συγκάλυψης από εργοδοσία και τον έχει φτάσει στο σημείο, από εργοδοσία και κράτος, έχει φτάσει στο σημείο. Εντάξει, μου λέτε αυτά θα τα λάβουμε υπόψη, κύριε Υπουργέ, δεν τα αφισβητώ. Αλλά μέχρι σήμερα, εγώ έχω την εικόνα ότι οι γονείς του 30χρονου δεν ξέρουν γιατί το θρηνούν. Δεν ξέρουν τίποτα για τους λόγους για τους οποίους σκοτώθηκε το παιδί τους. Εντάξει, έχει μια σημασία τώρα ότι οι τοπικοί σας βουλευτές εκεί παρέχουν πλήρη κάλυψη. Τα προηγούμενα χρόνια με την εργασία των 132 απολυμένων για δεύτερη φορά, το 2020 πλέον, γιατί τους δώσατε κι άλλο όπλο στα χέρια την εργοδοσία, τον νόμο Χατζηδάκη, τα ατυχήματα, κύριε Υπουργέ, είχαν σχεδόν εξαλειφθεί. Δεν υπήρχαν δυστυχήματα. Γιατί είχαν επιβάλει, είχαν κατακτήσει το να επιβάλλουν στους εργοδότες τη διασφάλιση της υγείας και της ζωής τους. Αλλά εσείς γι' αυτό δώσατε ως κυβερνήσεις, ενώ συνολικά έτσι για να μην παρεξηγούμαστε, όλα αυτά τα όπλα στην εργοδοσία να τους ξεκάνει και τις μισθολογικές κατακτήσεις και τα μέτρα που διασφαλίζουν τη ζωή των εργαζομένων, τα οποία είναι κόστος, αν είναι δυνατόν. Ως κυβέρνηση όμως, κύριε Υπουργέ, το πήγατε και ένα βήμα παραπέρα. Δεν προχωρήσατε ούτε σε έλεγχο, αυτή είναι η εικόνα μας. Για την συνυπετιότητα των παρέθετων εταιριών που ξεφυτρώνουν σαν τα μανιτάρια, ούτε για τα μέτρα ασφάλειας, αλλά ούτε και για τα υπέρογκα χρέη που παράγουν απέναντι στα ασφαλιστικά ταμεία και τα κρατικά έσοδα, και αυτά είναι δεδομένα. Έχουν γίνει αποδεκτά και από την κυβέρνησή σας. Κατά τα άλλα, ενδιαφέρεστε για το δημόσιο συμφέρον και ποτέ δεν έχετε δημοσιονομικό χώρο για τις ανάγκες του λαού. Δεν φτάνει δηλαδή που δώσατε συνολικά στην πολιτική, και μπορεί να πείτε, ας πούμε, και να αντιπαρατεθούμε σε αυτό ότι δώσατε. Σας έχει δώσει το OK ο λαός να παραδώσετε σε μια χούφτα παράσιτα χρηματοδότηση με τα λεφτά του λαού. Φοροαπαλλαγές, εισφοροαπαλλαγές, διαγραφή χρέων, απάνθρωπα ωράρια στους χώρους, στα εργασιακά κάτεργα. Τους διαθέσατε όμως και τη ζωή των εργαζομένων με την υποχώρηση του μηχανισμού και του κρατικού των ελέγχων. Και το ερώτημα, κύριε Υπουργέ, είναι ποιος έδωσε αυτή την άδεια σε όλες τις κυβερνήσεις που πέρασε να δώσετε τη δυνατότητα να βάλει στο ζύγι σε σχέση με τα πόσα φράγκα θα βάλει στην τσέπη ο εργοδότης, τη ζωή των εργαζομένων. Ποιος έδωσε τέτοια άδεια? Και αυτή η οργή απέναντι σε αυτή την πράξη, την πρακτική, ξεχυλίζει, κύριε Υπουργέ. Το λαό της Καβάλας όμως συνολικά, πετρέλαια Καβάλας και τα λοιπάσματα και γενικώς
τον έχετε τσακίσει από παντού και πρέπει να σας δώσει ισχυρό πολιτικό μάθημα. Οι εργαζόμενοι όμως παντού έχουν ένα παράδειγμα και φάρο. Την απάντηση που έδωσαν οι εργαζόμενοι της Κόσκο σε όσους λογαριάζουν τη ζωή τους ίση με παραπάνω φράγκα στην τσέπη. Λέμε, κύριε Υπουργέ, να παρεύετε να δικαιωθούν και να επιστρέψουν άμεσα 132 εργαζόμενοι απολυμμένοι που έχουν δικαιωθεί πρωτόδικα για να επιστρέψει μαζί τους και η ασφάλεια στον χώρο εργασίας του λαού της περιοχής και τα μισθολογικά τους δικαιώματα και κατακτήσεις. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Αγαπητή κύριε Στολτίδη, βλέπω ότι επιμένετε να βάζετε θέμα γενικευμένης έλλειψης κρατικής μέρημνας για τους εργαζόμενους με αφορμή το συγκεκριμένο ατύχημα που συζητάμε. Είναι πράγματι ανίποτη τραγωδία το να χάνονται άνθρωποι εν ώρα εργασίας. Όμως, ειλικρινά πιστεύω ότι τα εργατικά ατυχήματα δεν προσφέρονται για την όποια μικροπολιτική, ας το ονομάσω έτσι. Αν έχει υπάρξει κάποια παράληψη που οδήγησε στο δυστύχημα, θα φανεί όταν ολοκληρωθεί ο έλεγχος του ΣΕΠΕ και προφανώς όταν απαγγελθούν κατηγορίες από την αρμόδια εισαγγελία. Πάντως, να είμαστε ειλικρινείς. Καμιά χώρα στον κόσμο, όσο αναπτυγμένο κοινωνικό κράτος και αν έχει, και όσο προστατευτική και αν είναι με τους εργαζομένους, δεν έχει καταφέρει να εξαλείψει τα εργατικά ατυχήματα. Το Υπουργείο Εργασίας επί των ημερών μας έχει ανεξορτοποιήσει το ΣΕΠΕ και του έχει δώσει ρόλο και σημαντικά εργαλεία για να αναπτύξει τους ελεκτικούς μηχανισμούς του. Κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι η υφιστάμενη νομοθεσία προστατεύει σε μεγάλο βαθμό την υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζομένων. Οι παρεμβάσεις μας στη διοικητική ενδυνάμωση των ελεγκτικών μηχανισμών είναι συστηματικές και συνεχόμενες και σε αυτόν τον δρόμο θα συνεχίσουμε. Κύριε Στολτίδη, μπορεί οι πολιτικές μας απόψεις να διαφέρουν και διαφέρουν σημαντικά. Όμως είναι λάθος να επικαλείστε, όπως και άλλοι στην αίθουσα του Κοινοβουλίου, ότι οι ελαστικές σχέσεις εργασίας αυξάνουν τα εργατικά ατυχήματα. Η χώρα μας, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, τον κύριο δείκτη που χρησιμοποιούμε συνήθως αυτά, είναι να δούμε, ας πούμε, για παράδειγμα, τι ποσοστό απασχόλησης είναι. Μερική απασχόληση. Έχει το δεύτερο χαμηλότερο. Ορίστε. Δεν σας άκουσα, κύριε Στολτίδη. Στην ερώτησή σας μέσα αναφέρεστε και στην ελαστικοποίηση και εκεί πηγαίνω πιο πολύ. Αν μιας και το επιχείρημά σας θα έπρεπε να έχει ένα χαμηλό ποσοστό εργατικό ατυχημάτων σε σύγκριση με άλλες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάτι που δυστυχώς δεν ισχύει. Στο αντίποδα. Αν το επιχείρημά σας είναι αυτό το επιχείρημα που ακούγεται περί ελαστικοποίησης ήταν ορθό, τότε για παράδειγμα χώρες όπως η Ολλανδία, όπου οι εργασιακές σχέσεις χαρακτηρίζονται από υψηλό βαθμό ελαστικότητας, θα έπρεπε να επικρατεί πραγματικά εργασιακός μεσαίωνας και ξέρουμε πολύ καλά ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Πραγματικά μακάρι να υπήρχε τρόπος να αποτραπούν όλα τα εργατικά ατυχήματα. Δυστυχώς όμως αυτό δεν είναι εφικτό και το γνωρίζετε καλά και εσείς και εγώ. Το χρέος της πολιτείας είναι η διαμόρφωση του κατάλληλου νομοθετικού πλαισίου, η τήρηση των προβλεπομένων κανόνων ασφαλείας και φυσικά η τιμωρία των παραβατών. Η ανθρώπινη ζωή είναι ανεκτήμητη και καμία στατιστική δεν μπορεί να αποτυπώσει τον ανθρώπινο πόνο μιας απώλειας. Όμως είναι αδύνατο να υπάρχει ένας επιθεωρητής σε κάθε χώρο εργασίας, ειδικά σε μια χώρα όπως η Ελλάδα, με εξαιρετικά υψηλό ποσοστό απασχόλησης σε πολύ μικρές ή μεσαίες επιχειρήσεις. Κλείνοντας, επιτρέψτε μου να πω κάτι τελευταίο. Οι εργασιακές σχέσεις έχουν αλλάξει πολύ τα τελευταία χρόνια και θα συνεχίσουν να αλλάζουν λόγω της αλματώδους τεχνολογικής προόδου. Μαρξιστής σας δεν το κατανοείτε αυτό το πράγμα. Γνωρίζω ότι δεν ερμηνεύουμε τον ίδιο τρόπο τις εξελίξεις στην αγορά εργασίας, όμως θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι μπορεί να διαφωνούμε στη διάγνωση του προβλήματος, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι αρνούμαστε την ύπαρξή του. Κεντρικός μας στόχος παραμένει η προστασία των εργαζομένων εν ώρα εργασίας μέσα από μια επιθεώρηση εργασίας όλο και πιο ισχυρή, ανεξάρτητη, αποτελεσματική και κυρίως παρούσα στους χώρους εργασίας. Σας ευχαριστώ πολύ.